Την ώρα του ανεφοδιασμού της ναρκοσημωρίας με νεοφορτίο κοκαίνης πιάστηκαν στα πράσα μεταφορείς, διακινητές και ο πελάτης που περίμενε αξιμέρωτα να παραλάβει τα ναρκωτικά που είχε παραγγείλει. Η ντόπια συμμορία μετέφερε από την Αθήνα στο Ηράκλειο το ναρκωτικό των πλουσίων σε παρτίδες που δεν ξεπερνούσαν κάθε φορά τα 200 γραμμάρια. Εφοδίαζαν την πελατεία τους και λίγο πριν ξεμείνουν από ναρκωτικά έκαναν νέα παραγγελία. Η δίωξη ναρκωτικών Ηρακλείου είχε χαρτογραφήσει τη δράση τους και έστεισε καρτέρι, περιμένοντας χθες το πρωί το νέο πρόσωπο που επιστράτευσαν για να τους παραδώσει τα ναρκωτικά. Πάντα όταν υπάρχουν περισσότεροι κατηγορούμενοι είναι πολύ σημαντικό να διασαφινιστεί το τι ρόλο έχει ο καθένας και ποια είναι η δράση του καθενός. Ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Ο 25χρονος που κατάγεται από το Ηράκλειο και δεν έχει ξαναπασχολήσει τις αρχές έφτασε χθες με πλοίο της γραμμής, με ένα σακίδιο στην πλάτη. Οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν μέχρι το σπίτι του παραλήπτη. Μέσα σε λίγα λεπτά βγήκε χωρίς τα ναρκωτικά και κατευθύνθηκε στο αεροδρόμιο για να φύγει με την πτήση των 8.30. Εκεί τον περίμεναν χειροπέδες, ενώ φτάνοντας στα κρατητήρια συναντήθηκε με τους εντολείς του. Ο δικός μου εντολέας είναι αρνητικός της κατηγορίας. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα επιφυλαχθούμε μέχρι τη Δευτέρα να διαβάσουμε όλα τα στοιχεία, να επικοινωνήσω μαζί του για να μου πει και ο ίδιος προσωπικά επακριβώς τη θέση του και τις λεπτομέρειες τις οποίες χρειαζόμαστε. Οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών είχαν στο μεταξύ εισβάλει στο σπίτι και είχαν συλλάβει τους δύο Ηρακλειώτες και τον Αλβανό, μέλη της συμμορίας, αλλά και έναν ακόμη αλλοδαπό πελάτη τους, που είχε στηθεί αξιμέρωτα έξω από το σπίτι περιμένοντας την άφιξη των ναρκωτικών για να παραλάβει όπως φαίνεται την ποσότητα που είχε παραγγείλει. Αρνείται τη φυσική εξουσίαση επί των ναρκωτικών ουσιών. Αρνείται δηλαδή το ότι μπορούσε ο ίδιος να κάνει πράξεις επάνω στην συγκεκριμένη ναρκωτική ουσία, να τη διαχειρίζεται κατά βούληση, αυτό το πράγμα το αρνείται. Σε βάρος των κατηγορουμένων ασκήθηκε δίωξη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Επέστρεψαν στα κρατητήρια με διαφορετική συνοδεία, καθώς ο ένας εκ των κατηγορουμένων έχει βρεθεί θετικό στον κορονοϊό.